η απόφαση που πήραμε προχθές την Τρίτη εδώ στη Νίκαια είναι να κάνουμε συλλαλητήριο στην Αθήνα με Ταχτέρ και αγρότες. Και αγρότες, και βέβαια εκεί καλούμε και τον αθηναϊκό λαό να είναι δίπλα μας, γιατί πιστεύουμε ότι ο αγώνας που δίνουμε αφορά και τους ίδιους. Με την έννοια ότι παλεύουμε πέρα από την επιβίωσή μας να έχουμε όλοι οι Έλληνες να μπορούμε να γευόμαστε φθηνά και υγιεινά ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Κάτι που σήμερα δεν γίνεται. Άρα το ραντεβού πιστεύω θα είναι στο Σύνταγμα την Τρίτη 6.30 ώρα, και νομίζω εκεί θα πάρει και την απάντηση η κυβέρνηση ότι κανένα από τα προβλήματα τα βασικά που είχαμε και τα αιτήματα που θέσαμε δεν λύθηκε. Κύριε Τζέλα, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, γιατί είχατε και τη συνάντηση με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν θα περάσει κανένα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς ακούμε από το πρωί, που έχουμε ξεκινήσει από τις 5 η ώρα το πρωί και έχουμε βγάλει συναδέλφους σας, ότι θα έρθουμε με τα τρακτέρ. Εδώ ο κύριος Ρωμανός είπε πριν από λίγο ότι η εντολή της αστυνομίας είναι ότι από τα διόδια και μετά δεν θα περάσει τίποτα. Αυτό εσείς πόσο το διαχειριστείτε την Τρίτη? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ζούμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι σίγουρο. Όταν τις προηγούμενες μέρες είδαμε στο κέντρο του Παρισιού, στο κέντρο της Ρώμης, στο κέντρο του Βερολίνου, ακόμα και στις Βρυξέλλες, αγρότες με τρακτέρ να είναι εκεί, νομίζω ότι εδώ η κυβέρνηση θα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος αν δεν μας επιτρέψει να συμβολικά να περάσουν κάποια οχήματα, λέτε δηλαδή? Όχι. Όσα δηλαδή είναι, να περάσουν. Όσα τρακτέρ είναι, να περάσουν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το τρακτέρ για μας είναι εργαλείο δουλειάς. Σίγουρα δεν θα έπρεπε να είμαστε στον δρόμο, θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση, από τη στιγμή που δεν λύνει τα προβλήματα που. Άρα, αν δεν σας επιτρέψει, κύριε Τζέλα, συγγνώμη, θα συγκρουστείτε με την αστυνομία? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ στην Ε65 γευθήκαμε τη δημοκρατία της κυβέρνησης όταν την πρώτη μέρα μας κάνανε επίθεση. Δεν συγκρουστήκαμε εμείς, μας κάνανε επίθεση. Έκανε επίθεση η κυβέρνηση σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μάλιστα πλημμυροπαθείς, ξεκάθαρα. Και σας προκαλώ να βάλετε το βίντεο από την πρώτη μέρα που ανεβήκαμε πάνω στην Ε65. Ναι, αν βάλουν τις κλούβες μετά τα διόδια, για παράδειγμα, δουν ότι κατεβαίνετε και βάλουν τις κλούβες ή βάλουν κάποια άλλα μέσα, δεν ξέρω τι έχουν. Τι θα κάνει, θα πάνε να πέσετε πάνω για να τα περάσετε? Κοιτάξτε, ναι. Πιστεύω ότι μέχρι την Τρίτη αυτά τα προβλήματα θα λυθούν και όπως σας είπα, καλώ την κυβέρνηση να μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε την απόφαση που πήραμε για συλλαλητήριο με τρακτέρ στο Σύνταγμα. Και πιστεύω ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Συγγνώμη, για πόσο καιρό θα είστε στο δρόμο εσείς, κύριε Τζέλα? Η Τρίτη εντάξει, θα έρθει, θα περάσει. Μετά, τι μέλη γενέστε? Η κυβέρνηση λέει ότι παιδιά, εμείς εδώ έχουμε ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Αυτά μπορούμε να δώσουμε. Από Σεπτέμβριο δεν ξέρω, ίσως να το ξαναδούμε το θέμα. Τι θα γίνει μετά? Κοιτάξτε, το ξύσιμο του βαρελίου που είπε ο Πρωθυπουργός, αν δούμε τι έδινε πριν τη συνάντηση και μετά τη συνάντηση, θα δούμε ακριβώς τα ίδια. Ειδικά όσον αφορά τα δημοσιονομικά περιθώρια. Άρα δεν έξισε τίποτα. Ή δεν είχε βαρέλι. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Από την άλλη, τα προβλήματα που έχουμε εμείς και ειδικά η Θεσσαλία είναι και με τις πλημμύρες. Περιμένουμε άλλη μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Που έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα σας δεχτεί. Βεβαίως. Περιμένουμε άλλη μια συνάντηση, αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν χωράφια τα οποία δεν θα καλλιεργηθούν και για το 2024. Και πολλά ούτε το 2025. Εκεί θα υπάρχει ένα πλήρους εισοδήματος. Για να ακούσουμε λίγο και τους πολιτικούς αυτές τις... Που θα έπρεπε να τρέξει το πρόγραμμα 5.2 και δυστυχώς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Υπάρχει ένα πλήρους εισοδήματος αυτούς τους κοινοτόπους. Κύριε Ρωμανέβα... Επειδή είναι εκπρόσωποι από τρία κόμματα που πέρασαν από την κυβέρνηση. Ισχύει αυτό. Με διαφορετικές πολιτικές στους αγρότες. Τα προβλήματα που έχουμε εμείς δεν έχουν λυθεί. Αυτό που έχουν καταφέρει όμως με την πολιτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο αγροτικός πληθυσμός μειώνει σημαντικά, μειώνεται και έχουμε φτάσει από το 20-25% να πάμε στο 7-6%. Κανείς δεν θα διαφωνήσει με αυτό που λέτε. Και οδεύουμε προς το 2. Κανείς δεν θα διαφωνήσει. Αυτό σημαίνει ερήμωση της υπαίθρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.